ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Λοιπόν, και να δούμε τώρα εικόνα. Μένουμε στην εικόνα. Εικόνα, να δούμε εικόνα, αν θα πάμε κινηματογράφο αυτή τη βδομάδα. Και στη μεγάλη. Η επόμενη κινηματογραφικά εβδομάδα, αν είναι ενδιαφέρουσα. Η κινηματογραφική εβδομάδα έχει σίγουρα ενδιαφέρον, γιατί εκτός από το ότι ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες οι υποψηφιότητες για τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, έχουμε και μια ελληνική ταινία η οποία έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχει πάει στα σημαντικότερα φεστιβάλ, στο φεστιβάλ του Τορόντο, στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάνου που πήρε και το βραβείο καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτη, στο φεστιβάλ του πρόσφατα του Ρότερνταμ. Μιλάμε για την ταινία Park της Σοφίας Εξάρχου, η οποία θα μας μιλήσει κιόλας στο βίντεο που θα ακολουθήσει λίγο αργότερα. Ως εβδομάδα έχουμε και την καινούργια ταινία του King Kong, με εντυπωσιακά εφέ και ιδιαίτερα προσεγμένη, αλλά υπάρχουν και επιλογές για όλο τον υπόλοιπο κόσμο που θέλει. Η καινούργια ταινία King Kong, τη συνέχεια ή η ίδια ιστορία? Εμπνευσμένο λοιπόν από την ιστορία του King Kong, αλλάζει όσο μπορεί να αλλάξει. Πρωταγωνίστρια. Με πρωταγωνίστρια την Μπρι Λάρσον, την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ από το Room, πήρε πέρυσι το Όσκαρ. Αποφασίζει να το εξαργυρώσουμε μια εμπορική ταινία και κάνει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι προσεγμένη και γιατί έχει πάρει ένα υγιές μέτρο σε αυτό που κάνει, ακόμα και μα είναι εμπορικό. Να ευχαριστήσουμε και πριν δείξουμε, μάλλον να πούμε συγχαρητήρια και καλή αρχή στον Τακέο Χισαμάτσο από το φεστιβάλ του Τόκιο, ο οποίος θα αναλάβει πλέον ο νέος του καλλιτεχνικός διευθυντής. Έχει ιδιαίτερη αγάπη στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, που ξέρουμε ίσως είναι και ένα παράθυρο για τις δικές μας ελληνικές ταινίες στο κορινό μέλλον. Αφέντες και δούλοι θα δούμε μέσα από ταινίες με ευαισθησία και σκληρότητα, οπότε ας τις απολαύσουμε στο βίντεο που ακολουθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς μπορούμε να δούμε το βίντεο, έτσι. Με δύο ελληνικές ταινίες θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στις προβολές αυτής της εβδομάδας. Πρώτα απ' όλα το Πάρκ της Σοφίας Εξάρχου, που με πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο και βραβείο στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, καταφτάνει και στην Ελλάδα. Η αλληγορική της δημιουργία, με ελάχιστο διάλογο αλλά ένα πλούσιο σε ήχους περιβάλλον, δείχνει τα συνεπακόλουθα που είχε η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από τα μάτια μιας ομάδας νέων. Ρυθμός με ενδιαφέρον και δυνατές ερμηνείες από τους νεαρούς πρωταγωνιστές. Αυτό που κάνει την ταινία να μεταφραστεί σε κάθε χώρα διαφορετικά είναι αυτός ο κόσμος που έχει φτιάξει η ταινία, ο οποίος είναι ένας κόσμος που την ίδια ώρα έχει κάποια στοιχεία που έχουν πολύ σχέση με την Ελλάδα και την Ελλάδα των τελευταίων 20 χρόνων, αλλά την ίδια ώρα αφορούν πολύ κόσμο σε όλες τις χώρες. Δηλαδή έχει ένα τοπίο, έχει ένα κόσμο το Πάρκ, έναν έρημο τόπο στον οποίο ζουν κάποια παιδιά. Και αυτό είναι ένα έρημο το οποίο το μόνο που υπάρχει να το ορίζει είναι αυτές οι εγκαταλειμμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάτι που θα μπορούσαν να είναι εδώ, αλλά θα μπορούσαν να είναι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από την οποία περάσαν οι αγώνες. Στην πραγματικότητα, το ενδιαφέρον είναι ότι έχει ένα έρημο το οποίο δεν προέκυψε από ένα πόλεμο, δεν προέκυψε από μια οικονομική καταστροφή, αλλά προέκυψε επειδή περάσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, επειδή πέρασε ένα σώο από εδώ. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτείς και να μιλήσεις πάνω σε αυτό. Η ταινία του Νίκου Κούρου «Ουτοπία» είναι η πρώτη βουβή ταινία που γυρίζεται στην Ελλάδα εδώ και 80 χρόνια. Ένας διεφθαρμένος ιδιοκτήτης τράπεζας προσπαθεί να ελέγξει μία ολόκληρη πόλη. Η απόλυση ενός υπαλλήλου της τράπεζας αλλά και η συνάντησή του με έναν ιδεαλιστή θα του ανοίξει ένα νέο δρόμο στη ζωή του. Το Κόγκ, η νήσος του κρανίου, μας οδηγεί σε ένα αχαρτογράφητο νησί στη δεκαετία του 70, τόπο κατοικίας του θρηλυκού King Kong. Έντονες σκηνές δράσης και βολικές ερμηνείες για τους Tom Hiddleston και την Brie Larson. I play Mason Weaver. She is a self-proclaimed anti-war photographer, and she is not afraid to do whatever it takes to get the shot. And in this case, it means that she's willing to sneak on to this secret mission and figure out what's going on Skull Island. Truthfully, I just feel very lucky that I've got people. There are people out there who have enjoyed the work. That's what matters most to me. And then also there are that some of those people have also taken up. The causes I believe in at the same time. Ο Φατή Χακίμ κάνει κινηματογράφο για εφήβους που θα θαυμάσει ένας νεαρός θεατής, αλλά ίσως γοητεύσει λιγότερο έναν κάπως μεγαλύτερο.
Το Βερολίνο Αντίο έχει για ήρωες παιδιά που δεν διακρίνουν φυλετικά τις διαφορές μεταξύ ανθρώπων. Ένας 14χρονος Γερμανός θα συναντήσει ένα Ρώσο και στη συνέχεια θα προσθεθεί στην παρέα τους και ένα ακόμα πρόσωπο έκπληξη, επιτρέποντας τα παιδιά στην προεφηβεία να ζήσουν την περιπέτεια της ζωής τους. Μετά από 2 χρόνια ανεργίας, ο Ντιβάλ θα προσληφθεί σε ένα μυστηριώδη εργοδότη. Το αντικείμενο της εργασίας του είναι να καταγράφει συνομιλίες. Όταν καταλάβει τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τις τηλεφωνικές γραμμές, θα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα είναι μπλεγμένος σε μια σκοτεινή υπόθεση. Θρίλερ κατασκοπίας που η ερμηνεία του Φρανσουά Κλουζέ σώζει σχεδόν άπαντες από σεναριακές αδυναμίες και σκηνοθετικές κακοτοπιές. Οι καταπληκτικές γυναίκες καταγράφουν τα αληθινά γεγονότα στη ζωή της Ντορέτα Φίλτς, που άνοιξε το σπίτι της σε καινούργια πρόσωπα που εκτός από οικονομική ενίσχυση της προσέφεραν διάβλους επικοινωνίας με τον έφηβο γιο της. Η ταινία βασίζεται σε περιστατικά της ζωής του σκηνοθέτη. You know, I just found myself in a state of searching when I played her in a way that I wanted to. I think it was also just sort of part of my own journey and my own craft that I wanted to find a way to really be unclear about what I was going to do. Obviously, I had to know who she was. I had to have certain things about her that I had settled on. But in terms of moment-to-moment reactions, because I felt like the... Because of the narrative constructed the way that it was, that I could, even within a scene, do it in a very different way and still might have worked. So I tried to not decide too much in advance what I was going to do.